Ευχαριστώ ιδιαίτερα επίσης για τα καλά λόγια και τον φίλο Άλκη Βατόπουλο, τον οποίο μας συνδέει μια πολύ παλιά γνωριμία και φιλία και είναι ιδιαίτερη χαρά να είμαστε μαζί εδώ. Το περίγραμμα της ομιλίας θα είναι η χρονία HCV λίμωξη με προσέγγιση σε στοιχεία επιδημιολογίας νέων λοιμώξεων, ομάδες υψηλού κινδύνου, πρόληψη, το φορτίο της νόσου, η φυσική πορεία της νόσου, επιπλοκές, η θεραπεία, η προσέγγιση στη θεραπεία και τα προβλήματα όσον αφορά την επιλογή, τα φάρμακα, το κόστος, που έχουν πια, όπως θα δείτε, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και βεβαίως μετά η πρόθεση και η πρόταση για συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Καταρχάς, όταν μιλάμε για χρονία λίμωξη από τον ιό της υπατήτηδας C, αναφερόμαστε σε ποιους ανθρώπους, ποιοι είναι οι ασθενείς και πόσοι είναι αυτοί σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν εδώ ποια είναι η κατανομή, η συχνότητα, ο επιπολασμός της χρόνιας HCV λίμωξη και τη διάσταση που έχει το θέμα στον κόσμο. Περίπου 130 με 170 εκατομμύρια ατόμων είναι μολυσμένοι με τον ιό της υπατήτηδας C. Αν έρθουμε στην Ελλάδα, βλέπετε ότι στις ομάδες πληθυσμού, στο γενικό πληθυσμό είναι της τάξης του 1 με 2%, στους χρήστες όμως τοξικών ουσιών είναι περίπου στο 50 με 60% και βεβαίως στους μετανάστες που έρχονται από χώρες χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου, βλέπετε ότι το ποσοστό είναι μεγαλύτερο και φτάνει στο 5 με 7%. Τι γίνεται με τους ποιες είναι λοιπόν αυτές οι ιδιαίτερες ομάδες που είναι σε αυξημένο κίνδυνο και που ο επιπολασμός της χρονίας λίμωξης είναι μεγάλο. Καταρχάς, όπως είπαμε, στους χρήστες τοξικών ουσιών η φορεία του ιού εγγίζει το 50%. Και βλέπετε ότι μετά από μία χρήση κοινής βελόνας, η πιθανότητα μόλυνσης είναι της τάξης του 3 με 5%. Βεβαίως, όσο πιο συχνά κανείς κάνει χρήση με κοινή βελόνα, τόσο πιο πολύ θεωρητικά εκτίθεται και στον κίνδυνο. Έτσι, λοιπόν, έχει αξιολογηθεί ότι αν κάνει κανείς 40 φορές χρήση με κοινή βελόνα, έχει 50% πιθανότητες να αποκτήσει τον ιό της υπατήτηδος C. Αυτό φέρει, λοιπόν, και τη διάσταση και την έννοια ότι ο ιός μεταδίδεται παραντερικά, αίμα με αίμα, δηλαδή. Και βεβαίως, όταν εκτεθεί κανείς τον ιό της υπατήτηδας C, η πιθανότητα ο οργανισμός να αποβάλει τον ιό είναι της τάξης του 20 με 25%. Βεβαίως, τα άτομα βεβαίως και ο πληθυσμός που εκτίθεται στον ιό, ακριβώς επειδή είναι χρήστες τοξικών ουσιών, είναι και μικρή ηλικία. Και σήμερα η πιο συχνή αιτία οξείας λίμωξης από τον ιό της υπατήτηδας C είναι η χρήση τοξικών ουσιών ενδοφλεβίως. Και βλέπετε τα ποσοστά στις διάφορες χώρες που αναφέρονται στα ποσοστά που συσχετίζονται με την αιτιολογία, με την έκθεση σε παράγοντα κινδύνου στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και βλέπετε ποια είναι τα ποσοστά αυτά, εγγίζουν από το 50 μέχρι το 70%. Νέες λοιμώξεις λοιπόν από τον ιό της υπατήτηδας C, χρήση τοξικών ουσιών. Και εδώ βλέπετε επίσης από μελέτη επιδημιολογική και από καταγραφή των νέων λοιμώξεων στην Αμερική από το CDC, βλέπετε ότι το 50% έτσι, το λοιμώξεων το 2012 και σε μικρή ηλικία είναι λόγω χρήσης κοινών βελονών στα πλαίσια της χρήσης τοξικών ουσιών. Και βεβαίως υπάρχει και υποεκτίμηση γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν δηλώνονται όλα τα κρούσματα. Εδώ βλέπετε το παγκόσμιο χάρτη της φορείας του ιού της υπατήτηδας στους χρήστες τοξικών ουσιών ενδοφλεβίως και εδώ βλέπετε επίσης στους ασθενείς με HIV λίμωξη τα ποσοστά συλλίμωξης με τον ιό της υπατήτηδας C στους χρήστες τοξικών ουσιών που φτάνουν στο επίπεδο του 60 με 70%. Δεν έχουμε όμως αυτούς. Έχουμε όμως και ασθενείς οι οποίοι είχαν την ατυχία να πάρουν μετάγγιση αίματος πριν από το 1990, πριν το 1990-91. Τότε δηλαδή που δεν γνωρίσαμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να απομονώσουμε τον ιό, να έχουμε τεστ ελέγχου στους αιμοδότες. Έτσι λοιπόν, στο παρελθόν, τα άτομα τα οποία είχαν κάνει μετάγγιση πριν το 1990 είχαν εκτεθεί στον κίνδυνο να αποκτήσουν τον ιό της υπατήτηδος C από αιμοδότες που δυστυχώς δεν γνωρίζαν οι ίδιοι
και που δεν είχε γίνει ο έλεγχος και δεν μπορούσε να γίνει ο έλεγχος. Άρα λοιπόν η μετάγγιση αίματος πριν το 1990 αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για τη μετάδοση του ιού της υπατήτιδας Ε και τα άτομα αυτά που είναι η κατηγορία των baby boomers, αυτοί που γεννηθήκανε μεταξύ 45 και 65, βλέπετε ότι τα άτομα αυτά πρέπει να ελέγχονται στη λογική ότι μπορεί να έχουν εκτεθεί μέσα από μεταγγίσεις στον ιό της υπατήτιδας Ε. Σήμερα, και πρέπει να το τονίσω αυτό, οι μεταγγίσεις είναι απόλυτα ασφαλείς και η πιθανότητα μετάδοσης σήμερα του ιού της υπατήτιδας Ε με μετάγγιση αίματος είναι 1 στα 100.000, έτσι, στις 100.000 μεταγγίσεις και βεβαίως με το μοριακό έλεγχο που ελέγχει πολύ καλή νωρίτερα την έκθεση στον ιό της υπατήτιδας Ε, δεν περιμένει να έχει τα αντισώματα, να τα αναγνωρίσει, που θέλουν περίπου 4 με 6 εβδομάδες, αλλά να ανιχνεύσει και τον ιό με μοριακές τεχνικές στο αίμα των αιμοδοτών. Βλέπετε ότι η πιθανότητα σήμερα με μία μετάγγιση είναι 1 στις 500.000 μεταγγίσεις. Άρα λοιπόν η μετάγγιση είναι ένα ασφαλές, έτσι, ασφαλής τρόπος σήμερα θεραπευτικής προσέγγισης σε κάποιους ασθενούς που χρειάζονται το αίμα. Όμως, σε μερικές χώρες και στην Ελλάδα ή στο παρελθόν, υπήρχε και ένας άλλος τρόπος μετάγγισης. Και αυτός ο τρόπος ήταν ιατρογενής. Δηλαδή, από μολυσμένες βελόνες ήρυγες, όλοι θυμούμεθα, τουλάχιστον οι Άρενες, σε αυτή την έτσι, αίθουσα, ότι στο στρατό κάναμε εμβόλιο ένας πίσω από τον άλλο με το ίδιο πιστολάκι. Να σας θυμίσω τις βελόνες που βράζανε και κάνανε έτσι ή στο παρελθόν οι γιαγιάδες μας έτσι και οι νοσηλεύτες και τα λοιπά. Επομένως οι οδοντίατροι, δεν έχω να πω τίποτα με αυτό, οι κουρείς έτσι με τα ξηραφάκια. Επομένως οι βελόνες που χρησιμοποιούσαμε στο νοσοκομείο από το ίδιο φιαλίδιο έτσι παίρνοντας με την ίδια βελόνα και τα λοιπά. Επομένως υπάρχει ένα θέμα ιατρογενούς προσέγγισης και αφορά και καταλαβαίνετε ότι αντανακλά χώρες με χαμηλή παροχή και υγείας. Άρα λοιπόν, στο παγκόσμιο, εδώ στην καταγραφή, 2 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις οφείλονται σε κακή έτσι, πρακτική ιατρική. Άρα λοιπόν, ο πληθυσμός των ασθενών μας με υπατήτιδας είναι ένας ετερογενής πληθυσμός. Δεν είναι μόνο οι χρήσεις τοξικών ουσιών. Είναι πάρα πολλά άτομα με πάρα πολλά προβλήματα ενδεχομένως. Αυτό όσον αφορά λίγο το θέμα της μετάδοσης, της επιδημιολογίας και των ομάδων που έχουν αυξημένο κίνδυνο φορείας του ιού της υπατήτιδας Ε. Τι γίνεται με την ίδια την νόσο τώρα, με την υπατήτιδα. Καταρχάς, άλλο είναι λίμωξη, άλλο είναι υπατήτιδα. Η λίμωξη σημαίνει παρουσία του ιού, η υπατήτιδα σημαίνει φλεγμονή από τον ιό στο ύπαν. Τι γίνεται λοιπόν, είπα και προηγουμένως ότι μετά την έκθεση στον ιό, που συνήθως είναι παραντερική αυτή η έκθεση, δηλαδή είναι με αίμα, με μολυσμένο αίμα και είπαμε ποιες είναι οι κατηγορίες και ποιοι είναι οι πληθυσμοί και ποιος ήταν ο τρόπος. Ένα ποσοστό της τάξης του 15 με 20% ο ιός θα φύγει, ο οργανισμός θα αντιδράσει, θα διώξει τον ιό και δεν θα υπάρχει φορεία του ιού. Όμως δυστυχώς στην πλειονότητα, στο 70 με 80% ο ιός θα παραμείνει και θα οδηγηθεί ο ασθενής σε χρόνια φορεία του ιού. Έτσι λοιπόν έχουμε την χρόνια λίμωξη από τον ιό της υπατήτιδας Ε. Μέσα στην πορεία, στην φυσική πορεία, αυτή η χρόνια λίμωξη κάνει χρόνια φλεγμονή στο ύπαρ και αυτή η χρόνια φλεγμονή στο ύπαρ, όπως κάθε χρόνια φλεγμονή, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες που να δημιουργηθούν ουλές στο σηκώτη, δηλαδή συνδετικός ιστός. Έτσι λοιπόν να οδηγηθεί αυτή η χρονία φλεγμονή στο ύπαρ σε αυτό που λέμε εμείς κύρωση του ύπατος, δηλαδή τι είναι η κύρωση, μια διαταραχή της αρχιτεκτονικής από την άναρχο ανάπτυξη συνδετικού ιστού στο ύπαρ που διαταράσσει τη λειτουργία του και γενικότερα την αρχιτεκτονική του. Και βεβαίως η ασθενής με κύρωση μπορεί, εάν δεν παρέμβει κανένας σε στάδια πριν από την εγκατάσταση αυτής, μπορεί να οδηγηθούν αργότερα σε πιο σοβαρές επιπλοκές και αυτές οι επιπλοκές είναι η ρήξη της αντιρρόπησης και θα πούμε τι εννοούμε με αυτό, δηλαδή πιο προχωρημένο στάδιο της κύρωσης και η ανάπτυξη υπατοκυταρικού καρκίνου. Και βεβαίως η θνητότητα πλέον, όταν ο ασθενής οδηγηθεί σε αυτό το στάδιο, βλέπετε ότι είναι τελείως διαφορετικός από ότι ο ασθενής είναι στα αρχικά στάδια της νόσου. Αυτά είναι οι όψεις, οι κλινικές μορφές, αυτά που βλέπουμε εμείς στους ασθενείς που έχουν προχωρημένη κύρωση του ύπατος, όπως βλέπετε αριστερά με τον ασκήτη, έτσι με τον νύκτερο, με την ανάπτυξη καρκίνου, με τις αιμορραγίες από τους κυρσούς του ισοφάγου ή με τις διαταραχές έτσι, από το κεντρικό νευρικό σύστημα, την λεγόμενη υπατική εγκεφαλοπάθεια. Βεβαίως δεν θέλουμε οι ασθενείς να φτάσουν στα στάδια αυτά.
δεν ξέρει ο πληθυσμός ότι έχει υπατήτιδα C. Υπάρχουν λοιπόν πολλές περιπτώσεις που παραμένουν αδιάγνωστες. Έτσι λοιπόν, με τις εκτιμήσεις που έχουμε και έχοντας αυτό το μοντέλο της εξέλιξης της φυσικής πορείας της νόσου, υπάρχει λοιπόν αυτή η εκτίμηση ότι θα υπάρχει 50% αύξηση της κύρωσης τα επόμενα χρόνια, αύξηση της προχωρημένης κύρωσης, αύξηση των περιπτώσεων υπατοκυταρικού καρκίνου και μεγαλύτερη ανάγκη σε αυτά τα στάδια να κάνει κανείς ενδεχόμενα και μεταμόσχευση ύπατος. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι η χρονία της υβιλίμωξης αποτελεί λοιπόν μια σημαντική επιβάρηση των δαπανών υγείας και η οποία θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Και έχοντας υπατήτιδα C, δεν είναι μόνο ότι μπορεί κανείς να καταλήξει από επιπλοκές της ίδιας της υπατοπάθειας, αλλά και από άλλα προβλήματα υγείας. Και εδώ βλέπετε πόσο είναι το ποσοστό θνητότητος από όλες τις αιτίες θανάτου στους ασθενείς με υπατήτιδα C, έναντι αυτών που δεν έχουν υπατήτιδα C ή είναι στο γενικό πληθυσμό. Και εδώ είναι η αναμενόμενη αύξηση των ασθενών με επιπλοκές της υπατικής νόσου, που βεβαίως συνοδεύεται και από αύξηση του κόστους. Νομίζω ότι είναι καλύτερα σε εσάς κατανοητό από ότι εμένα, ότι το ένα φέρνει το άλλο. Επομένως, τι έχουμε σήμερα όσον αφορά τη θεραπεία της χρόνιας HIV λίμωξης? Καταρχάς, ζούμε μια εποχή ιδανική, μια επανάσταση στον χώρο της υγείας. Γιατί έχουμε καταφέρει με κάποια φάρμακα να μιλάμε για ίαση. Και είναι η μοναδική χρονία λίμωξη ιογενής από ιό που θεραπεύεται. Και όταν λέμε θεραπεύεται, δεν εννοούμε ότι μπορούμε με τα φάρμακα να καταστήλουμε τον ιό, αλλά μπορούμε να καθαρίσουμε, να εκδιώξουμε, να εξαφανίσουμε τον ιό. Αυτή η λογική μεταφράζεται με τον όρο μόνιμη ιολογική ανταπόκριση, ή SVR, Sustained Virological Response, και δηλώνει εξαφάνιση, κάθαρση του ιού της υπατήτιδας C. Και από τη στιγμή που εμείς εκτιμούμε μετά το τέλος της θεραπείας ότι συμβαίνει αυτό το γεγονός, ότι δεν ανοιχνεύουμε στον ιό το αίμα, άρα έχουμε λοιπόν μια ιολογική κάθαρση, αυτή διατηρείται για όλα τα υπόλοιπα χρόνια, εκτός κανείς αν μολυνθεί ξανά. Και υπάρχουν μελέτες λοιπόν που δείχνει ότι και μετά 4 και 5 έτη, αν ο ασθενής μετά τη θεραπεία έχει εξαφανίσει το ιό, παραμένει μετά από πολλά χρόνια πάλι χωρίς να έχει ιό. Και το βλέπετε στη διαφάνεια αυτή. Και τι γίνεται αν με τη θεραπεία κανένας καταφέρει να εξαφανίσει τον ιό? Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν όλα. Αλλάζει η επιβίωση, μειώνεται η πιθανότητα ανάπτυξης του υπατοκυταρικού καρκίνου και τα άτομα αυτά τα οποία πλέον έχουν καθαρίσει τον ιό με θεραπευτική παρέμβαση έχουν προσδόκιμο επιβίωσης το ίδιο με αυτό που έχει ο γενικός πληθυσμός. Και το βλέπετε στη διαφάνεια αυτή. Ένα θέμα όμως που προκύπτει είναι ότι εάν θεραπεύεται ασθενής που είναι σε προχωρημένα στάδια της νόσου, δηλαδή σε στάδιο κύρωσης, και είπαμε τι είναι η κύρωση, τότε μειώνονται βεβαίως οι επιπλοκές της κύρωσης, βελτιώνεται ο ασθενής, μπορεί να μην εξελιχθεί σε όλα αυτά τα προσωπία και στις κλινικές μορφές που σας έδειξα προηγουμένως, αλλά παραμένει πάντοτε ο κίνδυνος ανάπτυξης υπατοκυταρικού καρκίνου, αν ο ασθενής που θεραπεύσατε είναι ήδη κυρωτικός. Άρα λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια τι βλέπετε? Βλέπετε ότι μειώνεται ο κίνδυνος σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει ιολογική κάθαρση, έναντι αυτών που δεν έχουν κάνει ιολογική κάθαρση, και βλέπετε στην 15ετία πόσο είναι ο κίνδυνος η ανάπτυξη υπατοκυταρικού καρκίνου, αλλά και σε αυτούς που, επαναλαμβάνω, ο ιός έχει εξαφανιστεί με τη θεραπεία, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος υπατοκυταρικού καρκίνου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό και πώς μεταφράζεται στην κλινική πράξη? Ότι θα πρέπει να θεραπεύουμε τους ασθενείς μας πριν φτάσουν στο στάδιο της κύρωσης. Διότι μετά, ναι μεν, αλλά ο κίνδυνος υπάρχει και οι ασθενείς αυτοί πρέπει να βρίσκονται πάντοτε υπό επιτήρηση. Και βεβαίως η ιολογική ανταπόκριση, όπως είπαμε και προηγουμένως, μειώνει τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες και όχι μόνο σε συμβάματα που συσχετίζονται με την υπατική νόσο. Τι φάρμακα έχουμε σήμερα? Είχαμε μια μακρά πορεία εξέλιξης αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. Ξεκινήσαμε με την απλή την Ιντερφερόνη, προσθέσαμε ένα φάρμακο που λέγεται Ριμπαβιρίνη, κάναμε την Ιντερφερόνη που είναι ενέσιμη μορφή μακράς διαρκείας, ώστε να γίνεται μια φορά την εβδομάδα και όχι κάθε μέρα. Την ονομάσαμε πεγγυλιωμένη Ιντερφερόνη. Τη συνδυάσαμε με ένα άλλο φάρμακο που λέγεται από το στόμα Ριμπαβιρίνη. Καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το 55%. Και μετά ήρθε η εποχή των νέων αντιοικών φαρμάκων, των φαρμάκων πλέον που στοχεύουν
σε σημεία του ίδιου του ιού και όχι σε φάρμακα που στοχεύουν έμεσα στον ιό ή ενισχύοντας την ανοσιακή αντίδραση του οργανισμού έναντι του ιού, όπως είναι η ιντερφερόνη. Έτσι λοιπόν, σήμερα η τεχνολογία έχει δημιουργήσει φάρμακα, διάφορες κατηγορίες φαρμάκων, τις βλέπετε εδώ, που στοχεύουν σε διάφορα σημεία του ιού. Στην πολυμεράση του ιού, στις προτεάσεις του ιού, γενικότερα σε διάφορες έτσι, περιοχές του ιού, εμποδίζοντας τον πολλαπλασιασμό του. Και υπάρχει δυνατότητα να συνδυάσει κανείς τα νέα αυτά φάρμακα, ό,τι είναι με κίτρινο είναι αυτά τα οποία έχουν πάρει την έγκριση πρόσφατα. Όλα αυτά τα φάρμακα μπορεί να τα συνδυάσει κανείς είτε με την κλασική θεραπεία, την παλαιότερη, την ιντερφερόνη και την ριμπαμπιρίνη, ή μπορεί να τα συνδυάσει τα φάρμακα αυτά και μεταξύ τους, χωρίς να χρειάζεται ο ασθενής να πάρει την παλιά θεραπεία με την ιντερφερόνη. Και τι έχουμε λοιπόν με αυτά τα καινούργια φάρμακα? Σας δίνω εδώ έτσι μια συνολική διάσταση του θέματος. Εδώ είναι ασθενείς οι οποίοι είναι πρωτοθεραπευόμενοι. Εδώ είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει στο παρελθόν σχήματα και έχουν αποτύχει στη θεραπεία. Εδώ είναι ασθενείς που δεν έχουν κύρωση. Και από την άλλη πλευρά δεξιά σας είναι ασθενείς που έχουν κύρωση. Και δεν έχει σημασία να μπείτε στη λεπτομέρεια. Εκείνο που έχει σημασία να δείτε ότι οι μπάρες είναι πάνω από 90%. Είναι 90 με 100%. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα έχουμε φάρμακα που αν τα δώσετε θα έχετε αποτελεσματικότητα της τάξης του 95% κατά μέσο όρο. Άρα λοιπόν ζούμε, όπως καταλαβαίνετε, μια ιδανική εποχή. Και μάλιστα επειδή πάρα πολλοί ασθενείς δεν μπορούσαν να πάρουν την ιντερφερόνη και σήμερα δεν μπορούν να πάρουν και ας είναι πρωτοθεραπευόμενοι, γιατί δεν είχαν την επιθυμία λόγω παρενέργειών, γιατί δεν είχαν ανοχή στις παρενέργειες, γιατί είχαν αντενδείξεις να πάρουν ιντερφερόνη, γιατί έχουν ψυχιατρικά νοσήματα, αυτοάνοσα νοσήματα που μπορεί η ιντερφερόνη να τα βγάλει στην επιφάνεια ή να κάνει έξαρση αυτών. Έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν των ασθενών δεν θα μπορούσε να πάρει ιντερφερόνη. Και σήμερα τους δίδεται η δυνατότητα, χωρίς τη χρήση της ιντερφερόνης, με τα νέα αυτά φάρμακα, να έχουμε εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Έτσι, αν μπορούσε κανείς να σας περάσει ένα μήνυμα για την θεραπεία σήμερα της υπατήτητας C, θα έλεγε ότι τα καινούργια φάρμακα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, με ποσοστό πάνω από 90% κάθαρσης του ιού, ότι δεν υπάρχουν πια δύσκολοι ασθενείς που είχαμε παλιά, ή κυρωτικοί με διάφορα άλλα θέματα, ότι είναι ασφαλή τα νέα φάρμακα, δεν έχουν παρενέργειες, ότι δίδονται για μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως για 3 μήνες και όχι για κάποια σχήματα στο παρελθόν που είχαμε για 1 χρόνο, και ότι όμως θα πρέπει να θεραπεύουμε ασθενείς και σε πρώιμα στάδια. Διότι αν τους θεραπεύουμε μόνο όταν είναι στο στάδιο της κύρωσης, τότε οι ασθενείς αυτοί, επαναλαμβάνω, έχουν πάντοτε τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου και επομένως πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επιτήρηση. Υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την θεραπεία της HCV λίμωξης? Βεβαίως και υπάρχουν. Υπάρχουν γιατί δεν γνωρίζουμε πόσοι έχουν τον ιό της υπατήτιδας C. Είναι θέμα λοιπόν διάγνωσης. Υπάρχει ελλιπής ιατρική κάλυψη, υπάρχει ανεπάρκεια επιτήρησης, υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στα νοσοκομεία, στους γιατρούς. Υπάρχει πρόσβαση στη θεραπεία και θα δούμε παρακάτω τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορα εμπόδια που καλούμεθα να συνεργαστούμε για να τα υπερπηδήσουμε. Και βεβαίως υπάρχει και ένα πρόβλημα, το οποίο είναι το κόστος της θεραπείας αυτής. Θα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση και ένα στρογγυλό τραπέζι μετά για να διαχειριστεί κανένας το θέμα του κόστους που μπορεί να είναι σημαντικό. Και βεβαίως εδώ βλέπετε ότι στις διάφορες χώρες οι ασθενείς με υπατήτιδα C δεν έχουν πρόσβαση στη θεραπεία και βλέπετε από αυτούς που εκτιμά κανείς ότι είναι χρόνιοι φορείς, τελικά ένα πολύ μικρό ποσοστό φτάνει στο να πάρει τη θεραπεία. Υπάρχει λοιπόν μια ανάλυση, μια μελέτη που δείχνει ότι ο 1 στους 5 ασθενείς τελικά με χρονία HCV λίμωξη καταλήγει τελικά στο να πάρει τη θεραπεία. Και ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα? Έτσι, η εκτίμηση όσον αφορά έτσι, την συχνότητα της φορείας είναι περίπου 1 με 8% από μια μελέτη που έγινε από τον Γιώργο Παπαθεοδωρίδη και με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Επιδημιολογίας, και αναφέρεται στη συχνότητα έτσι, μέσα από τηλεφωνήματα κτλ. Και ότι επίσης από το Ιπποκράτειο δεδομένα που αναφέρονται ότι βλέπετε πόσο μικρό ποσοστό τελικά των ασθενών καταλήγει να πάρει θεραπεία, κατέληγε μέχρι πρόσφατος να πάρει θεραπεία για την υπατήτηδα C. Επομένως, όταν θέλει κανείς σήμερα να θεωρήσει και να στοχεύσει στους ποιους ασθενείς και πότε πρέπει να πάρει θεραπεία, έχει να κάνει με
το σε ποιο στάδιο της νόσου επομένως μπορεί να είναι ο ασθενής, θα πάρουν όλοι οι ασθενείς και ποιος είναι ο χρόνος θεραπείας. Και πάντοτε με το φίλτρο του κόστους των φαρμάκων αυτών. Επομένως, από πλευράς επιστημονικής προσέγγισης, ο στόχος είναι ότι όλοι οι ασθενείς που έχουν χρόνια λίμωξη από τον ιό της υπατήτιδας πρέπει να πάρουν θεραπεία. Αυτή είναι η επιστημονική, δεοντολογική, υποκρατιακή προσέγγιση στο θέμα. Αλλά είναι όμως αυτό εφικτό? Ποια είναι η πραγματικότητα, ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποια είναι οι προτεραιότητες, αν τίθεται θέμα προτεραιοτήτων? Καταρχάς, δεν συζητούμε και δεν αμφισβητούμε το γεγονός ότι όλοι οι ασθενείς που έχουν προχωρημένη υπατική νόσο, που έχουν κύρωση, αυτό σημαίνει έτσι σημαντική ίνωση, προχωρημένη λοιπόν υπατική νόσο, πρέπει να πάρουν θεραπεία. Αναμφίβολα. Δεν συζητάμε επίσης το γεγονός ότι κάποιοι ασθενείς που έχουν υπατήτιδα σε έχουν κάποιες εξωυπατικές εκδηλώσεις, δηλαδή προσβάλλονται κάποια άλλα όργανα που φταίει ο ιός, χωρίς να έχει άμεση συσχέτιση με την βαρύτητα της υπατικής νόσου. Είναι μορφές αγκίτιδος που προσβάλλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, το περιφερικό νευρικό σύστημα, το νεφρό. Δεν έχει σημασία να πω στις λεπτομέρειες. Υπάρχουν όμως ασθενείς που δεν έχουν μόνο την υπατήτιδα σε, έχουν και υπατήτιδα β', έχουν και HIV λίμωξη, έχουν και άλλα νοσήματα που παρέα μαζί με τον ιό μπορούν να επιδεινώσουν την εξέλιξη της υπατικής νόσου. Άρα λοιπόν αυτοί έχουν συνοσηρότητες, έχουν λοιπόν και άλλα για τα οποία θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του και να αποκλείσει τον παράγοντα έτσι, του ιού της υπατήτιδος. Έτσι λοιπόν αυτά έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία επαναλαμβάνουν έχουν άλλου είδους, παίρνουν ανοσοκαταστολή ή έχουν στεάτωση, στεατοϋπατήτιδα ή έχουν διαβήτη, όπου εκεί η συμμετοχή του άλλου προβλήματος μαζί με τον ιό κάνει την εξέλιξη της υπατικής νόσου να είναι γρηγορότερη. Τι γίνεται με τους ασθενείς που δεν έχουν προχωρημένη υπατική νόσο? Γιατί θα πρέπει να τους θεραπεύσει κανείς? Είπαμε ότι δεοντολογικά και επιστημονικά όλοι. Αλλά όταν θα δείτε για το κόστος, τα πράγματα αρχίζουν και συζητιώνται ναι και πώς και πότε. Γιατί όμως και αυτούς? Γιατί είπαμε ότι ο ρυθμός εξέλιξης ανάλογα με τις συνοσηρότητες μπορεί να διαφέρει από τον ένα στον άλλο. Γιατί τίθεται θέμα μεταδοτικότητος και έχει σημασία σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Γιατί είναι το αίσθημα της ευεξίας και αξίζει για τον κάθε ένα άρρωστο να δίνουμε σημασία στο αίσθημα ευεξίας που μπορεί να έχει, γνωρίζοντας ότι έχει μια χρόνια λίμωξη που μπορεί να τον οδηγήσει σε κάτι. Και είναι και η αβεβαιότητα για το μέλλον. Είναι παράμετροι που νομίζω ότι σε μια σύγχρονη κοινωνία θα πρέπει να τους βλέπουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχει λοιπόν βελτίωση της ποιότητας της ζωής και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και σε επίπεδο διανοητικής και έχουν γίνει μελέτες ότι μετά από την εξαφάνιση του ιού αυτοί οι δείκτες βελτιώνονται. Και όχι μόνο αυτό, έχει βρεθεί επίσης ότι και δείκτες που έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας, που έχουν να κάνουν με την πρόσληψη των ατόμων αυτών, ότι υπάρχει μια ρατσιστική τοποθέτηση ενδεχομένως στα άτομα που έχουν, κάνοντας τη συσχέτιση ότι η υπατήτιδα σε ίσον κακός τρόπος ζωής. Χρήση τοξικών ουσιών. Αλλά είδατε, δεν είναι πάντα έτσι. Και ούτε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παραμένουν στο περιθώριο. Άρα λοιπόν, υπάρχει λοιπόν και η αποκλιματική αποκατάσταση και υπάρχει και το γενικότερο πλαίσιο, και αυτό είναι ένα έμεσο οικονομικό κόστος. Η μεταδοτικότητα. Η μεταδοτικότητα έχει σημασία, είπαμε, σε επίπεδο πρόληψης. Δεν υπάρχει για την υπατήτιδα C εμβόλιο, όπως υπάρχει για την υπατήτιδα Β. Άρα λοιπόν, το θέμα πρόληψη είναι σημαντικό. Και βεβαίως η θεραπεία. Με παράδειγμα την HIV λίμωξη, μπορεί να αποτελεί το παράδειγμα, με παράδειγμα αυτό, την πρόληψη μετάδοσης του ιού της υπατήτιδας σε. Το κόστος της θεραπείας, που είπαμε ότι είναι το φίλτρο που τα βλέπει ίσως σήμερα κανείς, λόγω του υψηλού κόστους του φαρμάκου, κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν, έχει σημασία. Ενδεχομένως να έχει σημασία. Αλλά ποιο είναι το οικονομικό κόστος της ίδιας της HIV λίμωξης? Βλέπετε ποιο είναι το συνολικό αναέτος κόστος στις διάφορες χώρες, θα υποθούν αργότερα. Βλέπετε πόσο στοιχίζει ενδεχομένως στην υγεία όταν ο ασθενής φτάσει σε προχωρημένο στάδιο της υπατικής νόσου. Τα ποσά πραγματικά γίνονται τεράστια. Βλέπετε εδώ δεδομένα από την ελλαδικό χώρο στο πόσο όταν προχωρά το στάδιο της υπατικής νόσου πόσο αυξάνει το κόστος. Και βεβαίως αυτά είναι με το πενιχρό κόστος που δίνει έτσι με το σύστημα υγείας. Και βεβαίως έχουν γίνει μελέτες και θα τα ακούσετε παρακάτω ότι πραγματικά χρειάζεται να παρεύει κανείς όχι στο τελικό στάδιο της νόσου, αλλά και σε προηγούμενα στάδια, και αυτές είναι μελέτες κόστους-οφέλους, που δείχνει πραγματικό ότι και σε προηγούμενα στάδια έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μην ξεχνάτε τον καρκίνο στους κυρωτικούς ασθενείς. Και βεβαίως το κόστος αυτό
μπορεί να είναι υψηλό, αλλά υπάρχουν φωνές, από τις επιστημονικές κοινότητες, από τους φορείς, από τα δημόσια, από πολλούς φορείς που συζητούν για τη μείωση του κόστους. Και βεβαίως, σε αυτή τη λογική της μείωσης του κόστους, νομίζω ότι πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει ο κάθε ένας από εμάς, ανάλογα ποιον φορέα αντιπροσωπεύει. Και βεβαίως ο ρόλος αυτό αφορά το γιατρό, αφορά τις εταιρείες, αφορά τον άρρωστο και αφορά βεβαίως και τη δημόσια υγεία και την πολιτική και την κυβέρνηση. Να μην ξεχνάμε ότι το άτομο στις σύγχρονες κοινωνίες, μετά από το άγχος για επιβίωση και την τρομοκρατία που έρχεται πρώτο, το επόμενο που θέλει είναι να έχει φάρμακα που θα πάρει για κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας που έχει. Άρα λοιπόν η έννοια της προσέγγισης στο φάρμακο είναι αποτελεί καθοριστική έννοια της καθημερινότητας των ανθρώπων. Και βεβαίως όταν μιλάμε για ρόλους, ποιος θα μπορούσε να είναι λοιπόν ο ρόλος ενός υπατολόγου, θα μπορούσε να είναι να θεραπεύσει, μα βεβαίως όλους τους ασθενείς του, ανεξαρτήτως σταδίου. Βεβαίως τους προχωρημένους από ανάγκη και από άμεση προτεραιότητα, αλλά όχι μόνο αυτούς, αλλά και εκείνους οι οποίοι έχουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Άρα λοιπόν, βασικά, σε μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών από αυτούς που σήμερα παίρνουμε έγκριση για τα νέα φάρμακα. Και βεβαίως, ποιος είναι άλλος ο ρόλος του, είναι ο ρόλος του για τη μείωση της μετάδοσης και την πρόληψη, τη συνεργασία με φόρους δημόσιας υγείας και τη συνεργασία με το Σύλλογο των Ασθενών. Αυτός είναι ο ρόλος του γιατρού. Πώς βλέπω το ρόλο του ασθενούς? Ο ρόλος του ασθενούς βεβαίως έχει σημασία για να υπερβούν οι ασθενείς το στιγματισμό και το ρατσισμό και να προσέλθουν σε κέντρα για αξιολόγηση και επιτήρηση για την φορεία του ιού της υπατήτιδας Ε, να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα, να έχουν επικοινωνία με τον ειδικό γιατρό και βεβαίως να πιέζουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι την κυβέρνηση αλλιώς την πιέζει ο γιατρός και οι επιστημονικές εταιρείες και αλλιώς την πιέζουν οι ασθενείς. Ποιος είναι ο ρόλος των εταιριών? Βεβαίως οι εταιρείες είναι κερδοσκοπικές εταιρείες, αλλά έχουν ένα κοινωνικό στόχο. Βεβαίως ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούν να διαχειριστούν προγράμματα πρόσβασης, ειδικές συμφωνίες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό κάθε χώρας και βλέπετε εδώ παρεμβάσεις ή ειδικές συμφωνίες που έχουν γίνει με την Αίγυπτο για το κόστος της νέας θεραπείας, που έχουν γίνει με άλλες εταιρείες στην Ινδία για την παραγωγή γενοσύμων. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτή η ευαισθησία από πλευράς εταιριών για ειδικές συμφωνίες, όπως αυτό που έχει γίνει με τη Γαλλία, όπου δεν είναι μόνο οι προχωρημένου σταδίου ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία, αλλά και ασθενείς με προημότερα στάδια της υπατικής νόσης, και όπως είναι και στην Ιταλία. Άρα λοιπόν η εταιρεία πρέπει να συζητά και η κυβέρνηση πρέπει να ακούει και πρέπει να φτάνει κανείς σε μια συμφωνία. Και ποιος είναι λοιπόν τελικά ο ρόλος της κυβέρνησης? Έτσι, είναι βεβαίως κατανοεί κανένας και την κατάσταση της οικονομίας, ιδιαίτερα σήμερα, τον περιορισμό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του, όταν έρχεται σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και συζήτησης, ότι πρέπει να ενημερωθεί για το ποιο είναι το φορτίο της νόσου, ποιες είναι οι επιπλοκές της. Πρέπει να ενημερωθεί ότι υπάρχει έμεσο οικονομικό κόστος. Πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχει μια ηθική και κοινωνική ευθύνη απέναντι στην κατηγορία αυτή των ασθενών, όπως έχει και απέναντι σε άλλους ενδεχομένες κατηγορίες ασθενών, με διαβήτη ή με καρκίνο. Πρέπει να συνεργάζεται με την επιστημονική κοινότητα. Πρέπει να συζητά για τον προϋπολογισμό και πρέπει βεβαίως να ανεβρίσκει χρήματα από άλλες πηγές και να συζητά για ένα λογικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης χρημάτων και μια ιεράρχηση που θα επεκτείνεται όχι μόνο από τους ασθενείς που το χρειάζονται άμεσα, αλλά και που ενδεχομένως θα το χρειαστούν και σε προημότερα στάδια και που δεν χρειάζονται όλοι μαζί να τα πάρουν τα φάρμακα όλα τώρα. Αλλά νομίζω αυτό είναι θέμα συζήτησης. Και βεβαίως να συμμετέχει κανείς στη χαρά της εκρίσωσης του ιού. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας, θα ήθελα να πω και να δώσω και τη δυνατότητα έτσι να μπει κανείς στο πνεύμα της επόμενης στρογγύλης τράπεζας, ότι ποτέ δεν είχαμε τόσο αποτελεσματικά και τόσο ασφαλή φάρμακα για τόσο πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών. Και ότι έχουμε τη δυνατότητα να τους θεραπεύσουμε όλους ανεξαρτήτως σύνωσης σε ένα ρεαλιστικό χρονικό διάστημα που μπορεί να αναζητηθεί. Και πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε όλοι. Ο αγώνας λοιπόν άρχισε, οι εταιρείες έχουν καινούρια φάρμακα, πολύ καλά φάρμακα, ατομικό ρεκόρ ο καθένας πάνω από 90% κάθαρσης, αλλά από την άλλη πλευρά τρέχει και ένας αγώνας δρόμου για το φτηνότερο φάρμακο. Και βεβαίως ο νικητής πίσω από όλα αυτά θα είναι βεβαίως η ιατρική και ο ασθενής. Σας ευχαριστώ πολύ.
Παλιά ελεγχόντουσαν οι εργαζόμενοι σε εστιατόρια για πατήτητα Β, το οποίο ήταν παράλογο. Μια πολύ σύντομη ερώτηση για εμβόλιο, αν υπάρχει κάποια προοπτική. Η απάντηση είναι όχι. Ωραία. Και ακόμα προοπτική μια... ναι, αλλά δεν υπάρχει όμως ρεαλιστικά. Επίσης, πάλι για τη μετάδοση, ήθελα, επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία στο, κυρίως στην πρωτοβάθμια περίπτωση, πώς διαχειρίζεσαι ένα περιστατικό. Από τη δικιά σου εμπειρία, σε τι ποσοστό γίνεται γνωστή, μπορούμε να βρούμε τον τρόπο μετάδοσης σε έναν άνθρωπο που έρχεται στο γιατρείο σου και δεν είναι χρήστης, δεν είναι σε αυτές τις ομάδες. Ένα 30% παραμένει άγνωστη η αιτία έκθεσης των ιών. Okay. Κατά μέσο όρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω να έρθει το επόμενο τραπέζι, γιατί έχουμε περάσει ένα τέταρτο το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.